Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 20 Αυγούστου του 2024. Η εκπομπή που βλέπετε είναι μια εκπομπή έκτακτης ανάγκης. Είχαμε γράψει εκπομπή μεγάλη, πλούσια. Δυστυχώς ένα τεχνικό πρόβλημα κατέστρεψε το βίντεο και αναγκαζόμαστε να κάνουμε τώρα ένα βίντεο συνοπτικό αυτών που είχαμε στην εκπομπή που καταστράφηκε και δεν μπορούμε να επαναφέρουμε το αρχείο. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Να πούμε ότι ενώ μας έδωσαν το δικαίωμα να έχουμε ελπίδες ότι όντως θα έχουμε μία κατάπαυση του πυρός, μία κατάπαυση του πυρός που θα περιόριζε τις πιθανότητες επέκτασης του πολέμου, και αναφερόμαστε στην αναμενόμενη απάντηση από τη Χεζμπολάχ και από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ για την εξόντωση του Φουάντ Σούκρ, του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ, και του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη από το Ισραήλ, προφανώς. Αντιδράσεις, απαντήσεις, αντίπεινα, τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχει κίνδυνος να πυροδοτήσουν ένα πόλεμο που κανείς δεν ξέρει τι διαστάσεις θα πάρει. Όμως σε κάθε περίπτωση, εάν είχαμε μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τότε ακριβώς επειδή όλη αυτή η ένταση με την εμπλοκή της Χεζμπολάχ, των Χούθη και του Ιράν προήλθε από τον πόλεμο στη Γάζα, ούτως ή άλλως θα είχε έναν εκτονωτικό χαρακτήρα. Δυστυχώς όμως, και εδώ δεν είμαστε εμείς για να πούμε ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, δυστυχώς οι διαπραγματεύσεις, παρότι ο Biden είπε να κάνουμε το σταυρό μας, ποτέ δεν ήμασταν πιο κοντά, ίσως να είναι αυτό που θέλει ο Biden. Αλλά δεν θα γίνει αυτό που θέλει ο Biden. Ούτως ή άλλως είναι ένας πρόεδρος εξαντικειμένου αποδυναμωμένος. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα με τις διαπραγματεύσεις. Από ό,τι αποδεικνύεται, δεν λέω ότι λέει ο ένας και ο άλλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήρθαν με νέα πρόταση που αναιρεί την προηγούμενη που είχαν κάνει οι ίδιοι, και φαίνεται ότι ο Νετανιάχου στη συνάντησή του με τον Μπλίνκεν έβαλε θέματα. Είχα τη δήλωσή του ολόκληρη στο βίντεο που καταστράφηκε, που λέει εμείς θα υπογράψουμε συμφωνία η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ασφάλειας του Ισραήλ, και είμαστε αποφασισμένοι να μην αποσυρθούμε από τρεις περιοχές που έχουν μεγάλη σημασία για μας. Είναι η διάβαση Νετζαρίμ, ο διάδρομος Νετζαρίμ, ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας και η συνοριακή πύλη της Ράφα. Και μάλιστα λέει η ανακοίνωση του Νετανιάχου ότι αυτό το έχουμε πει και στον Μπλίνκεν, που σημαίνει ότι ο Μπλίνκεν το ενσωμάτωσε στην πρότασή του. Τώρα, έγινε η συνάντηση στο Κάιρο, και εκεί φαίνεται πήγαν οι Ισραηλοί αξιωματούχοι και λέει προσγειώθηκαν και μετά από λίγες ώρες ξαναγύρισαν πίσω στο Ισραήλ. Πιθανόν για να θέσουν θέματα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και να ξαναγυρίσουν, πιθανόν. Πάντως φαίνεται ότι και η Αίγυπτος είναι αντίθετη, εκτός από τη Χαμάς, στην παραμονή Ισραηλινών στρατευμάτων στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Είναι αυτός ο διάδρομος που ενώνει τη Γάζα, τα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο. Το Ισραήλ θέλει να υπάρχει μια ενδιάμεση περιοχή που θα την ελέγχει ο Ισραηλινός στρατός εκεί. Δεν το δέχεται η Χαμάς, δεν το δέχεται και η Αίγυπτος. Η δε Αίγυπτος φέρεται να συζητάει με τις ΗΠΑ βασικά και με το Ισραήλ να τεχνικές λεπτομέρειες για τον έλεγχο του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας με τεχνητά μέσα και όχι με παρουσία Ισραηλινών στρατιωτών, με κάμερες ή με αισθητήρες στη γη, γιατί όλοι υποπτεύονται και ομιλών ότι από εκεί υπάρχουν τούνελ, σύραγγες που βγαίνουν από τη Γάζα στην Αίγυπτο ή το ανάποδο, και από εκεί περνούν και όπλα και άλλα πράγματα που χρειάζεται η Χαμάς, είτε για
πολεμικούς είτε και για εμπορικούς ακόμα σκοπούς. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Διάβασα στην εκπομπή που καταστράφηκε μία πραγματικά πολύ σκληρή ανακοίνωση της Χαμάς για το θέμα. Αν δεν ήταν περιορισμένος ο χρόνος, έχει σημασία να τη διαβάσουμε. Για να δούμε μισό λεπτό λίγο. Την διαβάζουμε γιατί έχει σημασία, εάν δεν δέχεται, εάν έχει αυτή την άποψη για την πρόταση των ΗΠΑ, δεν θα έχουμε συμφωνία. Διαβάζω όσο έχει την ανακοίνωση. Ισλαμικό κίνημα αντίστασης Χαμάς, δελτίο τύπου, 3η 20 Αυγούστου 2024. Εμείς, η Χαμάς, παρακολουθήσαμε με μεγάλη έκπληξη και αποδοκιμασία τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στις οποίες ισχυριζόταν ότι το κίνημα υποχωρεί από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ώρες αφότου ο Υπουργός Εξωτερικών του, ο Μπλίνκεν, κάλεσε το κίνημα να αποδεχθεί την τελευταία πρόταση. Από την πλευρά μας τονίζαμε το εξής. Οι δηλώσεις Μπάιντεν και Μπλίνκεν είναι παραπλανητικοί ισχυρισμοί και δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική θέση του κινήματος, το οποίο δηλώνει ότι επιθυμεί να τερματίσει την επιθετικότητα. Αυτές οι δηλώσεις Biden-Blinken εντάσσονται στο πλαίσιο της πλήρους αμερικανικής στήριξης προς τη σιωνιστική κατοχή, έτσι ονομάζει η Χαμάς στο Ισραήλ, και της πλήρους σύμπραξης στην επιθετικότητα και τον πόλεμο εξόντωσης κατά των ανυπεράσπιστων αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και των προσπαθειών εθνοκάθαρσης της εθνικής μας υπόθεσης. Θεωρούμε αυτές τις δηλώσεις ένα ανανεωμένο αμερικανικό πράσινο φως για τη σιωνιστική εξτρεμιστική κυβέρνηση να διαπράξει περισσότερα εγκλήματα κατά των ανυπεράσπιστων αμάχων και στην επιδίωξη των στόχων της εξόντωσης και εκτοπισμού του λαού μας. Αυτό που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο κίνημα αποτελεί πραξικόπημα, η πρόταση η τελευταία, αποτελεί πραξικόπημα ενάντια σε αυτό που κατέληξαν τα κόμματα στις δύο οι πλευρές στις 2 Ιουλίου με βάση τη δήλωση του ίδιου του Μάιντεν της 31 Μαΐου και το ψήφισμα 27-35 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 11 Ιουνίου. Αυτό θεωρείται αμερικανική αυτό, η νέα πρόταση, θεωρείται αμερικανική απάντηση και υποταγή στους νέους όρους του Νετανιάχου και τα εγκληματικά του σχέδια για τη Λωρίδα της Γάζας. Οι αδελφοί μεσολαβητές στο Κατάρ και την Αίγυπτο γνωρίζουν ότι το κίνημα αντιμετώπισε θετικά και υπεύθυνα όλους τους προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων και ότι ο Νετανιάχου ήταν πάντα αυτός που εμπόδιζε την επίτευξη συμφωνίας και έθετε νέους όρους και απαιτήσεις. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας σε ό,τι συμφωνήσαμε με τους μεσολαβητές στις 2 Ιουλίου με βάση τη διακήρυξη Biden και το ψήφισμα Συμβουλίου Ασφαλείας και καλούμε τους διαμεσολαβητές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να υποχρεώσουν την κατοχή να το αποδεχθεί. Καλούμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αντιστρέψει την πολιτική της τυφλής στήριξης που δείχνει έναντι στους Ισραηλινούς εγκληματίες πολέμου, να άρει την πολιτική και στρατιωτική κάλυψη για τον πόλεμο εξόντωσης που διεξάγει ο φασιστικός στρατός κατοχής εναντίον του ανυπεράσπιστου λαού της Λωρίδας της Γάζας και να εργαστεί σοβαρά για να σταματήσει αυτή η σφαγή. Αυτό τι δείχνει? Έχουμε και άλλες δηλώσεις, αλλά αυτό τι δείχνει? Αν είναι αλήθεια τέλος πάντων το πήρα από πηγή. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει όχι χάος, υπάρχει το άπειρο μεταξύ της μια και της άλλης πλευράς. Σκληρά λόγια, δεν βγάζεις τέτοια ανακοίνωση ούτε προς το Ισραήλ, ούτε προς τις ΗΠΑ, εάν είσαι ένα βήμα πριν την υπογραφή συμφωνίας. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι έχουμε μία διάσταση. Ακούστε, εδώ θα σας πω εκτίμηση, δεν στηρίζεται σε πληροφορίες ή τέλος πάντων εκτίμηση που είναι αποτέλεσμα και απάβγασμα μελέτης και πληροφοριών και αναλύσεων και ρεπορτάζ για το θέμα. Ας υποθέσουμε ότι υπογράφεται μία συμφωνία. Η απειλή για το Ισραήλ θα έχει εκλείψει και να υπογραφεί συμφωνία. Έχουμε δήλωση από το Ιράν που λέει τα εξής. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Δευτέρα 19 Οκτώβρου, χθες δηλαδή,
ότι οι συνεχιζόμενες συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα δεν συνδέονται επουδενή με τα σχέδια της Τεχεράνης για αντίπεινα εναντίον του Ισραήλ για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη στις 31 Ιουλίου. Τα σχόλια του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, του Νασέρ Κανάνι, αντικατοπτρίζουν τη θέση του Ιράν εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν φαίνεται αποφασισμένο να εκδικηθεί τη δολοφονία του Χανίγια. Ανακοίνωση. Δεν επιδιώκουμε την εντατικοποίηση της ανασφάλειας στην περιοχή. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες με καλές προθέσεις σχετικά με την κατάπαυση του πυρός. Εν τω μεταξύ επιμένουμε στο νόμιμο δικαίωμα του Ιράν να πραγματοποιήσει τα δικαιώματά του και να τιμωρήσει τον επιτιθέμενο και να δημιουργήσει αποτρεπτικά μέτρα ενάντια σε ένα τρομοκρατικό καθεστώς, εννοεί το Ισραήλ. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα την κατάλληλη στιγμή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τεχεράνης. Τώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, λέει ο Κανάνη, η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να δείξει αν η διεξαγωγή αυτών των διαπραγματεύσεων είναι ένας πολιτικός ελιγμός για να πετύχει τους δικούς της πολιτικούς στόχους και να κερδίσει χρόνο το σιωνιστικό καθεστώς, εννοεί το Ισραήλ, και να συνεχίσει τη δολοφονία του Παλαιστινιακού λαού, ή αν προορίζεται πράγματι να δημιουργήσει συνθήκες για τη δημιουργία κατάπαυσης του πυρός. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας, που δεν έχει αναλάβει ακόμα επίσημα τα καθήκοντά του, ο Νασίρ Ζαντέχ, δεσμεύθηκε να ενισχύσει τις στρατιωτικές εξαγωγές προς τους συμμάχους του Ιράν, ακόμα και στη Ρωσία, παρά τις κυρώσεις, και είπε: «Το μέτωπο της αντίστασης δεν είναι ξεχωριστό από εμάς. Όταν μιλάμε για τις ένοπλες δυνάμεις, σε αυτές περιλαμβάνεται και το μέτωπο της αντίστασης». Λέει, όταν λέμε για τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, συμπεριλαμβάνουμε αυτές και τις δυνάμεις της αντίστασης, δηλαδή και τη Χεζμπολάχ και τη Χούθη και τις Χάσδις Άμπης στο Ιράκ, όλους τους πληρεξούσιους. Υπογράμμισε ότι η στρατιωτική ισχύς του Ιράν είναι βασικός παράγοντας για την αποτροπή της εχθρικής επιθετικότητας, εννοεί το Ισραήλ. Η αποτροπή και η ισχύς της χώρας εμποδίζουν το θράσος του εχθρού. Εδώ λοιπόν ακούστε τι συμβαίνει. Εδώ είναι η εκτίμησή μου. Βλέπουμε ότι ακόμα και να υπογραφεί μια συμφωνία, μένει το Ισραήλ στη συνέχεια να αντιμετωπίσει την επίθεση της Χεζμπολάχ για την εξόντωση του Φουάτ Σούκρ, του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ, και την επίθεση του Ιράν για τη δολοφονία του Χανίγια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με την υπογραφή μια συμφωνία του Ισραήλ λύνει ένα πρόβλημα βασικά των ομήρων, δεν λύνει το πρόβλημα της Χαμάς, η Χαμάς θα συνεχίσει να υπάρχει, και δεν λύνει το μείζον πρόβλημα που είναι η Χεζμπολάχ και το μέγιστο που είναι το Ιράν. Εδώ λοιπόν τι μπορούμε να σκεφτούμε? Ότι το Ισραήλ δεν θα καθίσει να λύσει ένα μικρό πρόβλημα και να αφήσει τα μεγαλύτερα, μάλιστα και την πηγή των προβλημάτων, να είναι εκεί και να του δημιουργεί απειλές αενάως. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή από τις ΗΠΑ πύραυλοι Tomahawk που μπορεί να ξεπερνούν και τους 300-400 αριθμό, αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το υποβρύχιο, το Τζόρτζια, το πυρηνοκίνητο, έχει 145 τέτοιους. Έχουμε και δύο αεροπλανοφόρα. Πόσες έχει το κάθε αεροπλανοφόρο? Έχουμε και άλλα αντιτορπιλικά ή άλλα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή, όχι μόνο για την άμυνα του Ισραήλ, αλλά για να είναι μαζί με το Ισραήλ στην επίθεση, στην απάντηση δηλαδή στο Ιράν. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι το Ισραήλ δεν το ενδιαφέρει η κατάπαυση του πυρός. Και όταν δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ η κατάπαυση του πυρός, στη φάση που είναι ο Μπάιντεν και η Καμάλα Χάρις, δεν μπορούν να επιβάλλουν στο Ισραήλ τη βούλησή τους. Υπάρχουν άλλα κέντρα στις ΗΠΑ που λειτουργούν και υπογείως και επιγείως με το Ισραήλ, τα οποία, εάν έχει ληφθεί απόφαση, θα επιβάλλουν αυτή την απόφαση που σας είπα.
Δηλαδή, παρότι χθες είδαμε, γέλασε λίγο το χιλάκι μας ότι πιθανόν να έχουμε μία αίσια κατάληξη στη συμφωνία, αυτά που διαβάσαμε σήμερα μας δείχνουν ότι υπάρχουν μαύρα σύννεφα πάνω από τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και ότι τελικώς, όπως μας φρόντισαν να μας υπενθυμίσουν από την Τεχεράνη, το δικαίωμα με ή χωρίς εισαγωγικά της Τεχεράνης να απαντήσει στο Ιράν είναι ζωντανό, διατηρείται, ανεξαρτέτως αν υπογραφεί ή δεν υπογραφεί, μας το υπενθύμισε σήμερα. Εδώ και πάλι είναι εκτίμηση που στηρίζεται όμως σε πληροφορίες. Η Ελλάδα πρέπει να κινείται πάντα με βάση κάποια σενάρια και κυρίως με βάση το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο είναι να ξεσπάσει ένας πόλεμος στην περιοχή μας, ο οποίος αυτός πόλεμος θα επεκταθεί πέρα από το Ιράν, δηλαδή με πιθανή εμπλοκή, αν έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος και δεν ξέρουμε πώς θα απαντήσουν οι σύμμαχοι του Ιράν, που είναι η Ρωσία και η Κίνα. Εάν μπούμε λοιπόν σε έναν πόλεμο που θα τεθεί εκτός ελέγχου και μπούμε σε μια διαδικασία ρευστοποίησης των συνόρων στην περιοχή, τότε το έχω δει σε κείμενα τουρκικά, η Τουρκία ετοιμάζεται για αυτό το σενάριο. Και σε αυτό το σενάριο εντάσσεται και η Κύπρος και πιθανόν και η Ελλάδα. Άλλωστε, αυτό δεν το βγάζει το κεφάλι μου, το έχει πει ο ίδιος ο Φιντάν. Ο ίδιος ο Φιντάν και μετά ένα ενεργούμενο του Ερντογάν, ένας καθηγητής, ο Κουράν, καθηγητής διεθνών σχέσεων, μετά το έγραψαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα η Ελλάδα πρέπει να προετοιμαστεί για το χειρότερο σενάριο. Τι σημαίνει αυτό? Έτοιμες, ετοιμοπόλοιπες, ετοιμοπόλεμες ένοπλες δυνάμεις. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα της αυτής της εκπομπής που την κάνουμε κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπως είπαμε. Το δεύτερο είναι το κάσος 2. Το κάσος 1 το είδαμε το προηγούμενο μήνα, όπου μία 5 τουρκικά πλοία, πολεμικά πλοία, 2 φρεγάτες και 3 πυραυλάκατε τι ήταν, μπήκαν φραγμός μπροστά από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εκεί στην Κάσο, για να μην επιτρέψουν το ιταλικό πλοίο να κάνει έρευνες σε περιοχή που δεσμεύτηκε με ναύτεξ από την Ελλάδα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, διότι εκεί, λέει η Τουρκία, είναι δική μου δικαιοδοσία, είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκεί έγινε τι έγινε, είχαμε μία απεμπλοκή, για την οποία ευχαρίστησε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας την Ελλάδα και την Ιταλία, που αναγνώρισαν τη δικαιοδοσία. Δεν το πιστεύουμε, το λέμε όμως ότι το είπαν. Οι δικαιολογίες που δίνουν οι δικοί μας δεν είναι πιστικές, διότι δεν μας λένε πώς εξέδωσε στις 11.30 ώρα το βράδυ, όταν έκανε τα τηλεφωνήματα ο Γεραπετρίτης με το Φιντάν, πώς εξέδωσε η Τουρκία ναύτεξ στις 11.20 το βράδυ. Ποιος της το ζήτησε? Ποιος έδωσε συντεταγμένες για να βγάλει η Τουρκία ναύτεξ? Πιθανότατα η Ελλάδα και η Ιταλία με τα ενεργούμενά τους, ΑΔΜΙΕ και το καράβι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το ίδιο καράβι είναι πάλι νότια της Κάσου. Πάλι δεσμεύσαμε περιοχή, η οποία περιοχή δεν βγαίνει εκτός χωρικών υδάτων σε περιοχή που η Τουρκία διεκδικεί λόγω τουρκολιβικού μνημονίου. Παρόλα είναι όμως λίγο έξω από τα 6 μίλια. Εκτιμώ ότι προσπαθεί η Ελλάδα να μετρήσει τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Πάλι η Τουρκία έστειλε μια φρεγάτα εκεί, τη φρεγάτα Γκελίμπολου. Το Γκελίμπολο είναι παράφραση της λέξης Καλλίπολης. Οι Τούρκοι, ξέρετε, δεν είχαν γραφή και ανάγνωση. Ότι όπως το άκουγαν, όπως μπορούσαν να το προφέρουν, έτσι έμεινε. Γκελίμπολου την έστειλαν εκεί. Όντως έμεινε σε περιοχή αρκετά μακριά αυτή τη φορά. Έκανε επιτήρηση ότι αν βγει το τέτοιο θα επέμβει. Είχαμε και εμείς μια φρεγάτα εκεί και μια πυραυλάκα, το δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Και θα δούμε αύριο, που θα ξαναβγεί το
ιταλικό πλοίο στην περιοχή, να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Τούρκοι. Εδώ λοιπόν τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ακούστε. Η Τουρκία κινήθηκε γρήγορα και οριοθέτησε με την Αίγυπτο. Μία οριοθέτηση η οποία είναι εκτός και του γραπτού δικαίου της θάλασσας, δηλαδή το δίκαιο του Μοντέγκο, της συμφωνίας του Μοντέγκο Μπέι, αλλά και του εθνικού δικαίου. Εκτός. Το έβγαλε από το κεφάλι της, το έκανε γιατί για να προλάβει μία οριοθέτηση της Ελλάδας με την Κύπρο που θα ήταν συμβατή και με το γραπτό διεθνές δίκαιο, το συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι και με το εθνικό. Η Ελλάδα δεν το έκανε. Οι λόγοι είναι γνωστοί σε αυτούς που κυβερνούν και όχι σε εμάς. Εμείς και η Κύπρος και όλοι στην Κύπρο λένε γιατί δεν οριοθετήσαμε. Τέλος πάντων, η Τουρκία οριοθέτησε. Στη συνέχεια, εμείς κάναμε μία κολοβή οριοθέτηση που θα τη δούμε μπροστά μας με την Αίγυπτο. Υποτίθεται για να ακυρώσουμε το τουρκολογικό μνημόνιο. Όμως η Τουρκία, και αυτό πρέπει να διαχειριστεί η Ελλάδα και δεν ξέρω αν έχει σχέδιο. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να επιβάλλει de facto το τουρκολιβικό μνημόνιο με τη δύναμη των όπλων. Και το είδαμε αυτό στην Κάσο, το είδαμε και με το Ουρούς Ρέις, αλλά το είδαμε αυτό στην Κάσο, το είδαμε αυτό στο Κάσος 1, τώρα το βλέπουμε και στο Κάσος 2, το είδαμε και με ένα άλλο πλοίο της Google που ξεκίνησε από την Ιταλία, πάλι η Τουρκία τα ίδια. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει, καταρχάς, πώς ξεκίνησε να κάνει το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο όταν δεν είχε έτοιμο το σχέδιο σε περίπτωση που η Τουρκία αντιδράσει, εγώ θα κάνω αυτά και αυτά και αυτά. Τώρα, εάν ακυρωθεί αυτό το σχέδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και επειδή οι ξένοι που έχουν πρεσβείες εδώ γράφουν, στέλνουν στις κυβερνήσεις τους, ξέρετε τι θα μείνει. Θα μείνει το εξής, ότι η Τουρκία επιβάλλει με την απειλή της χρήσης βίας, επιβάλλει το τουρκολιβικό μνημόνιο de facto. Και αυτό θα είναι μια καταστροφή για τη χώρα. Έχουμε δηλαδή μια Τουρκία που είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί μια παράνομη συμφωνία ακόμα και με την χρήση όπλων και μια Ελλάδα η οποία δεν ξέρει τι να κάνει. Έχει υπογράψει μια συμφωνία και δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν ξέρει πώς να το χειριστεί, δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει την τουρκική αποφασιστικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε. Μην ψάξανε τίποτα άλλο. Και αν περάσει de facto το τουρκολιβικό μνημόνιο, το επιβάλλει, τότε θα ακολουθήσει και η γαλάζια πατρίδα. Διότι το τουρκολιβικό μνημόνιο, όπως είπαμε και χθες, είναι το αγκονάρι. Πάνω στο οποίο θα στηριχτεί, θα οικοδομηθεί αυτό το τρελό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αυτά για τις ΗΠΑ. Έχουμε το συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο. Είχε μία συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία ο Biden. Τον καταχειροκρότησε ο κόσμος. Είναι αυτό που λέμε, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω για να Γιάννης. Τον καταχειροκρότησε ο κόσμος. Ακόμα και η Νάνση Πελόζη κρατούσε ένα μικρό πλακάτ που έγραφε «Αγαπάμε τον Τζον, τον Biden, τον Τζο». Είπε διάφορα συνθήματα στην ομιλία του. Σας καλώ να ψηφίσετε μία εισαγγελέα και όχι έναν καταδικασμένο εγκληματία. Έκανε αυτό το λογοπαίγνιο. Κατά τα άλλα δεν έχουμε τίποτα από τις ΗΠΑ. Είπαμε χθες την έρευνα του CNN, η οποία κατά την άποψή μου είναι χρήσιμο εργαλείο για να αποκτήσουμε μια εικόνα, τα πιστεύουμε όλα, αλλά είναι κάτι. Και να πάμε λίγο στην Ρωσία, να κλείσουμε το απόψινό μας έκτακτο δελτίο που γίνεται κάτω από έκτακτες συνθήκες μάλλον. Εκεί κάθισα και διάβασα και πραγματικά προσπάθησα να σκεφτώ όλες τις πτυχές της επίθεσης που έκανε η Ουκρανία στο Κούρσκ. Καταρχάς, επιχειρησιακά είναι μία τακτική νίκη, μια νίκη τακτικού χαρακτήρα της Ουκρανίας στο επιχειρησιακό πεδίο. Δηλαδή, αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να, ίσως το σημαντικότερο για μένα, τι να κάνουμε, είναι και η παράδοση, είναι πώς είναι δυνατόν να έχει συγκεντρωθεί στα σύνορα
ένα σώμα στρατού, δηλαδή πάνω από 10.000 στρατός, άρματα, οχήματα, τεθωρακισμένα. Εκεί δεν υπήρχαν μέτωπο. Τα μέτωπα είναι αλλού. Αν έπρεπε να συγκεντρωθεί κόσμος, θα έπρεπε να έχει άλλο προσανατολισμό. Δηλαδή υπηρεσίες πληροφοριών, υπηρεσία πληροφοριών στρατού, υπηρεσία ασφάλειας. Δεν αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Φανερώνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εξουσίας της Ρωσίας και του Πούτιν. Αλλά δεν υπάρχει εξήγηση. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Κατά τα άλλα, ο Ουκρανικός στρατός και σήμερα κατέλαβε 2-3 χωριά. Ο Ζελένσκι είπε ότι κατέχουμε 1250 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Χθες ήταν 1100. Και 92 ή 94 πόλεις και οικισμούς. Χθες ήταν 84. Δεν είναι γνωστό μέχρι και πολιορκούν. Μπήκαν και στα προάστια μιας πόλης που βρίσκεται δυτικά. Αρκετά μεγάλης πόλης. Όμως, παρότι αυτό συνιστά μια νίκη τακτικού χαρακτήρα, παρότι έχουμε αμαυρώνεται η εικόνα και του Πούτιν και της Ρωσίας και στο εσωτερικό, ανασφάλεια έχει ο κόσμος. Τι γίνεται, δεν μπορεί να μας φυλάξει? Είμαστε υπερδύναμοι και δεν μπορεί να φυλάξει μια ολόκληρη περιφέρεια και στο εξωτερικό? Όμως το γεγονός ότι η Ρωσία δεν απέσυρε στρατεύματα από το Προκόρσκ και το Τορέτσκ, που είναι δύο κατευθύνσεις επιθέσεως, άξονες επιθέσεως, και κινδυνεύουν σε αυτές οι δύο πόλεις, και το Προκόρσκ τεράστιας σημασίας και το Τορέτσκ. Το Τορέτσκ έχει μεγάλη σημασία γιατί μετά το Τορέτσκ είναι η Κωνσταντίνευκα και μετά είναι Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ. Τεράστια σημασία σε αυτές οι δύο πόλεις, δίδυμες πόλεις. Απ' την άλλη πλευρά, το Προκόρσκ είναι η Παύλοβκα και μετά το Ντνίπρο. Το Ντνίπρο είναι μετά τον Δνίπερο ποταμό, αλλά αν προχωρήσει εκεί, έχει μεγάλες αποστάσεις, δεν είναι εύκολο. Εάν προχωρήσει εκεί ο ρωσικός στρατός, τότε αποκόπτεται μια τεράστια περιοχή της Ζαπορίζιας συμπεριλαμβανομένης, που είναι η πρωτεύουσα της ομόνιμης περιφέρειας. Εδώ λοιπόν τι μπορεί να δει κανείς? Ότι η Ρωσία βλέπει το όλο έργο στρατηγικά και το Κίεβο έκανε μια κίνηση χωρίς στρατηγική, δεν έχει στρατηγική, διότι εάν καταληφθούν οι πόλεις αυτές ή και άλλες περιοχές μετά από αυτές, είναι πολύ δύσκολο να τις πάρει πίσω η Ουκρανία. Πολύ δύσκολο, ίσως και αδύνατο, και δεν είναι άποψη του ομιλούντος αυτή, τη διαβάζουμε και στους δυτικούς. Όμως από το Κούρσκ, όταν λύσει τα προβλήματα ο ρωσικός στρατός στα μέτωπα της Ουκρανίας, θα μεταφέρει 100.000 στρατό εκεί, και όπως καταλαβαίνετε 100.000 με 10.000 που θα μείνουν οι Ουκρανοί, αργά ή γρήγορα θα τους εκδιώξουν ή θα τους εξοντώσουν. Άρα θα μείνει ως αποτέλεσμα τα εδάφη που έχασε η Ουκρανία και που δεν κέρδισε συνολικά με την επίθεση που έκανε στο Κούρσκ. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω για το θέμα. Κατά τάρα είδα ότι ο Περιφερειάρχης του Προκόρσκ διέταξε την εκένωση και της πόλης, αλλά περίπου 10 άλλων οικισμών είδα σε ένα χάρτη καταστάσεως που φεύγουν όλοι αυτοί από εκεί, που αυτό δείχνει την αδυναμία άμυνας αυτή την περιοχή, ότι κινδυνεύει αυτή η περιοχή. Λοιπόν, αυτά είχαμε. Είχαμε και ένα θέμα με την Τραπεζούντα πάλι. Οι εστίες, οι τουρκικές εστίες, είναι ένας μηχανισμός του βαθέως κράτους, είναι μαύρος φασισμός, ζητούν από την κυβέρνηση να απαγορεύσει την λειτουργία στην Παναγία Σου Μελά και στις 23 Αυγούστου που την πήγαν από τις 15, επειδή αντέδρασαν οι εθνικιστές και οι ακροδεξοί, την πήγαν στις 23. Τώρα ζητούν να ακυρωθεί και η λειτουργία της 23 Αυγούστου, γιατί, διότι λέει υπό το κάλυμα, λέει, θρησκευτικής λειτουργίας,
έρχονται οι Πόντιοι για να ανεκραναστήσουν την Ποντιακή ιδέα, μαζί είναι και οι Αρμένοι. Αυτό λοιπόν, για να καταλάβουν οι Τούρκοι το μέγεθος της αθλειότητας που διαπράττουν, θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση στο επόμενο Μπαϊράμι να πει τους πιστούς, κοιτάξτε, θα γιορτάσετε 8 μέρες μετά, επειδή θεωρώ κι εγώ κάτι. Διότι 15 Αυγούστου γιορτάζεται, δεν είναι μια μέρα στην τύχη, είναι η μέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πώς το πας 23 το μηνός? Αν σου το κάνουν οι άλλοι και αντί τον Μπαϊράμι να το κάνεις στις 12, σου πούν κάτω στις 19, στις 20, θα σ' αρέσει? Αλλά βρήκαν και τα κάνουν. Ποτέ η Ελλάδα δεν λειτουργήσε ως κανονικό κράτος απέναντι στις προκλήσεις, τις παραβιάσεις και τις αθλειότητες της Τουρκίας. Ποτέ. Πάντα υπό την πολιτική του κατευνασμού, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Είπαμε, είναι ένα δελτίο που έγινε κάτω από έκτακτες και δύσκολες συνθήκες, καθότι είχαμε ετοιμάσει με πολύ κόπο μια μεγάλη εκπομπή, η οποία το αρχείο της δυστυχώς καταστράφηκε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.